Σοφία Τσιμπουκλίδου και το αγαπημένο μου πράγμα σε όλο τον κόσμο είναι να μην κάνω τίποτα. Να κάθομαι όλη μέρα σε μία αγωνία και να μην κάνω τίποτα. Οκ, και για πες μας γιατί ήρθες στο Next Top Model. Τι να σας πω, έχω ένα Instagram και ξέρετε καμιά φορά βγάζω τον κόλο μου να πάρω και κανένα like και τέλος πάντων μου στείλε ένας τύπος της προάλλης και μου λέει «Κούκλα, κάνε με art ή με blog, είσαι κούκλα, είσαι μοντέλο». Και λέω «Α, είμαι μοντέλο, γιατί να μην πάω δηλαδή στο Next Top Model». Και ήρθα. Όπως και να έχει, νιώθω δυνατή και έτοιμη να τα καταφέρω. Φύγαμε. Γεια σου! Κάνε και μια στροφή και περπάτησε μας και πίσω. Γιατί? Για να σε δούμε. Δηλαδή τώρα ήρθα που ήρθα μέχρι εδώ. Πρέπει να πάω πίσω και να ξανάρθω. Ενέβρε, τι νόμιζες? Ούτε καν βαριέμαι. Τι εννοείς βαριέσαι? Τέλος, δεν πάω πίσω. Από πού και ως πού? Δικαίωμά μου είναι, ό,τι θέλω κάνω. Τη μεριά... Καλά, άστον, δεν πειράζει. Ευχαριστώ. Ναι, να σου πω όμως, βλέπω καλά ή έχεις πειράξει τα χείλια σου? Σίγουρα, γιατί σαν να πέφτουν λιγάκι. Α? Έλα, πες την αλήθεια τώρα. Έχετε δίκιο, συγγνώμη. Οι βλεφαρίδες σου? Και αυτές ψεύτικες είναι, μισό θα τις βγάλω. Τις έβγαλα. Και το στήθος νομίζω. Όπα, και στο πόδι κάτι βλέπω. Το πόδι? Πες μου ότι και αυτό είναι ψεύτικο. Καλά, και αυτό ψεύτικο είναι. Και να σου πω και κάτι τελευταίο. Τα μαλλιά σου είναι περούκα. Ναι. Α, καλέ, αγορίσε. Ναι, και τι ήρθες να κάνεις εδώ? Εδώ είναι Next Top Model για γυναίκες. Γιατί όμως μόνο για γυναίκες? Δηλαδή οι άντρες δεν μπορούν να γίνουν μοντέλα? Ναι, αλλά πρέπει να καταλάβεις. Αυτό είναι σεξισμός προς τους άντρες. Εντάξει, παιδιά, έχει δίκιο, ας τον αφήσουμε. Ποια είναι τα προσόντα σου? Τα προσόντα μου? Έχω ωραία μάτια. Εσύ είχα και εγώ έχω ωραία μάτια. Ξέρω να κάνω σπαγκάτο. Κι εγώ κάνω σπαγκάτο. Πήγαινα τα εκφωτώ 3 χρόνια. Κι εγώ πήγαινα 6 χρόνια. Ωραία. Τον έχω 40 εκατοστά. Κι εγώ τον έχω 40 εκατοστά. Δεν είναι και κάτι ιδιαίτερο. Κάτσε, μωρή, αν είναι να τον πάρουμε. Καλά, καλά. Κάνε και μια στροφή και περπάτησε μας και πίσω. Καλά, θα μας τρελάνεις. Πριν ένα λεπτό δεν σου είπα, όχι. Και να σου πω, το έχεις σκεφτεί για plus size μοντέλο? Τι είναι αυτό? Α, πάλι καλά που δεν το ξέρεις, γιατί σίγουρα δεν κάνεις για plus size. Και γιατί κάνω? Πιο πολύ σε κόβω για plus, extra large size. Και πώς δουλεύει αυτό, δηλαδή πώς θα φωτογραφίζομαι για περιοδικά? Για περιοδικά σίγουρα όχι. Τώρα για καμιά πολυκατοικία 20όροφη στον τοίχο εκεί, ίσως ναι. Μάλιστα. Βίκυ, εσένα πια... Βίκυ! 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 Ρε Βίκυ! Λέω, ποια είναι η γνώμη σου εσένα? Μια χαρά είναι το παιδί, ψηφίζω. Ναι. Ευχαριστώ. Τι κάνεις ρε, πας καλά? Τι? Μα δεν αρμόζει αυτός για μοντέλο 2018. Όχι, εγώ διαφωνώ, μια χαρά είναι το παιδί, μια χαρά είναι. Κάνεις λάθος, Βίκυ. Μια χαρά είναι, ξέρω εγώ. Τι λες ρε, πού ξέρεις εσύ? Άλλη δεκαετία εσύ, άλλη εγώ. Τι είπε? Λέω ότι εσύ σου μοντέλο σε άλλη δεκαετία και εγώ ήμουν σε άλλη. Εσύ είσαι τώρα παλιά, εγώ είμαι καινούργια, τι ξέρω. Για τζάμπο μαλώνετε, το παιδί είναι ο γιος του αφεντικού. Γιος του αφεντικού? Ναι, πρέπει να το περάσετε έτσι κι αλλιώς. Α, καλέ! Τι όμορφο παιδί είσαι εσύ, καλέ! Μην κάνεις καμιά στροφή, είσαι τέλειος όπως είσαι. Και πολύ φυσική ομορφιά μπορώ να πω. Λοιπόν, εγώ ψηφίζω, ναι. Και από μένα. Και εγώ, ναι. Ναι! 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 Ευχαριστώ, ευχαριστώ! Και μου λέει, ρε παιδί μου, κούκλα, κάνε με ad ή με block.